είναι η πολιτική. Όταν έχεις τέτοια πολιτική και έχεις τέτοια βούληση να εξυπηρετήσεις τα ιδιωτικά συμφέροντα, γιατί να μην έχεις τη βούληση? Και δεν είναι καταγγελτικό, είναι και παράπονο να το πούμε έτσι. Γιατί να μην έχεις τη βούληση να λύσεις το πρόβλημα ολόκληρης της περιοχής των Μεσογείων, που το μέγιστο πρόβλημα είναι η αποχέτευση? Γιατί να μην έχεις τη βούληση να λύσεις το πρόβλημα των Χιτά? Για μένα δεν είναι να μεταφερθούν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταφέρθηκαν. Πήραν υπογραφές περιφέρειας τα σχέδια πόλης. Και τώρα, επειδή δεν ήταν θωρακισμένο με μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πέφτουν τα σχέδια. Πέφτουν χωρίς να εξεταστεί αν είναι καλά ή κακά. Γιατί δεν έχουν υπογραφεί, υποθέτω δεν έχουν υπογραφεί. Προσέξτε πώς λειτουργεί νομοθετικά. Για μένα είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Μέσα από το νέο ρυθμιστικό μου, μία ανάγνωση του έχω κάνει και έχω διαβάσει και ορισμένες κριτικές και θέσεις άλλων κομμάτων. Και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ έχω διαβάσει και όλους. Υπάρχουν ερωτηματικά. Μπαίνουν σε ζητήματα. Να γίνει διαβούλευση δεν φτάνει. Ή αν φτάνει, να γίνει όμως σωστή διαβούλευση. Και είναι σωστό. Δεν μπορεί να κάνει ένα ρυθμιστικό και να έχει 4-5 σειρές μόνο για την αποχέτευση. Δηλαδή, αν έρθει 8 εκατομμύρια κόσμο και κατοικήσει όλη την Αττική με τις αναπτύξεις που γίνονται και με την οικιστική επέκταση, τότε σε αυτή την περίπτωση πώς θα πάει αυτός ο κόσμος, πού θα πάει χωρίς αποχέτευση? Δεν μπορούσε να λυθεί η αποχέτευση? Δεν μπορούσαν να δώσουν εγγυήσεις ή να φτιάξουν τέτοιο βιολογικό καθαρισμό που να μην αντιδρά? Και εγώ θεωρώ ότι δικαιολογημένα αντιδρούσε η Λούτσα. Γιατί δεν έπαιρνε την απόφαση ο Υπουργός και ερχόταν και έδινε υποσχέσεις ότι εγώ θα πάω και θα το λύσω? Ποιο να λύσει? Παίρνει το επόμενο σχέδιο και το λύσει. Να πάμε στους ελεύθερους χώρους. Στο λόγο του Λεβίτη. Πολύ απλά πράγματα. Ιδιωτικός χώρος. Όμως χώρος βάσους. Ζητάμε και έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παλωτρίωση. Σας πληροφορώ. Τέτοια είναι η λειτουργία του κράτους που ο Περιφερειάρχης ξεκίνησε λάθος διαδικασία. Αν δεν τον σταματάγανε και του λέγανε που πας, δεν γίνεται έτσι η απαλωτρίωση, πρέπει να βάλεις αυτό και αυτό και αυτό, μέχρι τώρα θα είχε μείνει έτσι. Και πού είναι η βούληση να την προχωρήσει? Και δεν μπορεί να την προχωρήσει ο Δήμος, πρέπει να την προχωρήσει η Περιφέρεια. Καμία βούληση εκεί. Αν είναι τίποτα το ιδιωτικό συμφέρον, εκεί να το δώσουμε, Αποστολόπουλος. Δώσ' το. Καθορίζεται τώρα με τις κρίσεις γης. Ποιες κρίσεις γης λοιπόν βάζει εδώ πέρα? Ποιες ζώνες ανάπτυξης βάνει? Κάποιος είπε και πολύ σωστά, μόνο ανάπτυξης. Για το πράσινο δεν έχει βάλει ούτε γραμμή για να αναπτυχθεί περισσότερο πράσινο. Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για εμπόριο, μιλάμε για βιοτεχνίες χαμηλής, μικρής ή μεγαλύτερης όψης. Να πάμε στους πυλώνες. Να πάμε σε άλλους ελεύθερους χώρους ή να πάμε στο στρατόπεδο Λάμπρου, το οποίο έπρεπε ήδη να έχει αποδοθεί στους πολίτες. Να πάμε στη ΔΕΗ. Να μην πάρουμε και αυτό το κομμάτι τώρα. Ούτε θα πω στο θέμα του Γουπουσού και αν συμφέρει όχι, για μένα είναι δεδομένο ότι είναι η πιο συμφέροντα και εφόσον καθορίζεις εσύ τις κρίσεις γης, αλλά να πάμε τώρα στους πυλώνες. Έχουν ακουστεί 1000 πράγματα. Εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας. Έχω ακούσει όμως σε ημερίδα ότι αν θωρακιστεί μέσα στο έδαφος πολύ σωστά με κατάλληλα υλικά τα καλώδια αυτά, πραγματικά δεν έχουμε κανένα πεδίο ηλεκτρονικό, ηλεκτρομαγνητικό προς την επιφάνεια. Εάν αυτό μπορέσει να επιτευχθεί, θα είναι ευχής έργο να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί εδώ στους πυλώνες, και το έχουμε ζήσει όλοι, έχουμε επεκτάσει και δύο πόλεως. Είναι κατοικίες από κάτω, είναι παιδάκια, είναι σχολεία. Και τώρα λέμε να τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Καμία μέρη. Το ζήτημα
ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί και εγώ έπεσα στην παγίδα του να κάνω κριτική, να αναφερθώ σε αυτά τα οποία έχουμε αναφερθεί όλοι διαχρονικά. Για μένα, στο θέμα της αποχέτευσης, τι πρέπει να γίνει. Από την κεντρική ουσία δεν ξέρω αν παίρνουμε κάτι. Πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία από τους δημάρχους, κυρίως όμως από την Ομαρχία, να συντονίσει τους δημάρχους και με δυναμικές κινητοποιήσεις να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει κεντρική κινητοποίηση, έτσι ώστε το ζήτημα να λυθεί ούτως ή άλλως. Να ικανοποιηθούν αυτοί οι οποίοι βλάπτονται, γιατί τώρα βλάπτονται περισσότερο, τα λύματα είναι στην επιφάνεια της θάλασσας, για να λυθεί το ζήτημα. Εάν πάμε σε επιμέρους βιολογικούς καθαρισμούς, τι φοβάμαι ότι θα γίνει όταν θα φεύγουν τα νερά και θα πηγαίνουν στο φυσικό αποδέχτη, να έχουμε τίποτα προσβολές πάλι σε συμβούλιο της επεκτατές και να κλείνει. Και δεύτερον, ένας δήμος που δεν έχει λεφτά να μην μπορεί να διαχειριστεί και να τα αφήνει, δηλαδή να έχουμε τα λύματα να αραίουν μετά ακατέργαστα. Υπάρχουν αυτοί οι φόβοι. Για μένα λοιπόν είναι θέμα κινητοποιήσεων, θέμα που θα αναγκάσει την οποιαδήποτε κεντρική διοίκηση να το λύσει το ζήτημα. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουδάν.